Φίλες και φίλοι, φίλες που μου στείλνατε mail και με ρωτάτε για το πώς διαχειριζόμαστε το συναισθηματικό φαγητό. Το να τρώμε δηλαδή, όχι επειδή πεινάει η κοιλιά μας, αλλά επειδή πεινάει η ψυχή μας ή πεινάμε συναισθηματικά. Με ρωτάτε πρακτικά tips, πρακτικές συμβουλές για το πώς να καταπολεμήσουμε το emotional eating ή καλύτερα το emotional overeating, που στα ελληνικά μπορεί να μεταφραστεί ως συναισθηματική υπερφαγία. Μαζί μας σήμερα είναι ο γνωστός σε εσάς από την εκπομπή. Θεκλά, μιλάμε ανοιχτά. Πόσες φορές είχαμε φιλοξενήσει, Ανδρέα μου, δύο ή τρεις, πόσες προλάβαμε? Τρεις φορές προλάβαμε. Τρεις φορές. Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι διαιτολόγος και diet coach. Μπορείτε να βρείτε στο playlist με τις εκπομπές Θεκλά, μιλάμε ανοιχτά, τις εκπομπές στις οποίες ήταν καλεσμένος ο Ανδρέας. Έχει μια πολύ διαφορετική προσέγγιση στο θέμα της υπερφαγίας, της παχυσαρκίας, του αδυνατίσματος κτλ. Δεν θα πω πολλά σήμερα, γιατί θέλουμε το βίντεο αυτό να είναι πρακτικό και χρήσιμο. Εγώ, Ανδρέα, θέλω να σου πω ότι έχω εδώ το βιβλίο σου, που έχει Mind Diet Coach. Ένα από το οποίο έχουμε μία εκπομπή, συζητήσαμε γι' αυτό, διεξοδικά. Βεβαίως. Δες τη διατροφή αλλιώς, μέσα από διαλόγους και αληθινά περιστατικά, το οποίο δεν το έχω τελειώσει, Ανδρέα, γι' αυτό ακόμη είμαι παχιά. Σε είχα αφήσει στην 120 σελίδα, θυμάμαι. Δεν έχεις πολύ ακόμα, μπορείς. Ναι, είμαι... Για παράδειγμα, μπορώ να σου πω ότι πιο ενδιαφέρουσες σελίδες. Κοίτα, το ανοίγω τυχαία, είναι με στυλό υπογραμμισμένο, κυκλωμένο, συναισθηματική πείνα. Κάτσε και θα σου διαβάσω. Λοιπόν, μα τι σε φέρα μέσα να δω, αφού έχουμε εδώ πέρα τον συγγραφέα, τον διαιτολόγο, διατροφολόγο και master practitioner in eating disorders and obesity, diet coach, Ανδρέα Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει στο βιβλίο του Mind Diet Coach, στη σελίδα 129, συναισθηματική πείνα. Η συναισθηματική πείνα εμφανίζεται ξαφνικά και έχει μεγάλη ένταση σε αντίθεση με τη σωματική πείνα, όπου εμφανίζεται ήπια και αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Σωστά. Η συναισθηματική πείνα αντιμετωπίζεται με την κατανόηση και την αποδοχή του συναισθήματος, αναζητώντας παράλληλα την ανάγκη που το δημιούργησε. Mm-hmm. Ο τρόπος εντοπισμού του συναισθήματος και της ανάγκης που το δημιούργησε περιγράφεται αναλυτικά στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου με τίτλο «Αυτοσυμπόνια». Που δεν έχεις διαβάσει ακόμα. Δεν έχω φτάσει εκεί. Είμαι στη σελίδα 130. Ναι. Ανεξάρτητα από το είδος της πείνας σου, το πρώτο βήμα που χρειάζεται να κάνεις είναι να προσδιορίσεις το βαθμό της πείνας που έχεις στη δεδομένη στιγμή που πεινάς. Ο Πολ Μακένα, στο βιβλίο του «Μπορώ να σας κάνω αδύνατους», μπορείς και εσύ, ναι, έδωσε ένα σημαντικό εργαλείο για τον προσδιορισμό του βαθμού της πείνας μας, όπως φαίνεται στην παρακάτω κλίμακα της πείνας. Και έχεις μία κλίμακα πείνας, η οποία έχει 10 σημεία, 10 σκαλιά. Ναι. Το πρώτο είναι σωματική αδυναμία, το δεύτερο είναι λεμαργία, το τρίτο είναι αρκετή πείνα, το τέταρτο είναι λίγη πείνα, το πέμπτο είναι ουδέτερο συναίσθημα, το έκτο είναι ικανοποίηση κορεσμού, το έβδομο είναι πληρότητα στομαχιού, το όγδοο είναι υπερφόρτωση, το ένατο είναι πρίξιμο και το δέκα ναυτία διάθεση εμετού. Άρα εσύ ξεκινάς από την πλήρη πείνα στο πλήρως φούσκωμα. Ακριβώς. Λοιπόν, και πρέπει να είσαι μεταξύ 3 και 4, μεταξύ λίγης πείνας και αρκετής πείνας για να προσδιορίσεις ότι πραγματικά πεινάς σωματικά, βιολογικά. Γιατί πριν πάμε στη συναισθηματική πείνα, Θέκλα, θα πρέπει να προσδιορίζουμε αν το σώμα είναι εντάξει. Αν σωματικά, αν βιολογικά δεν είσαι καλά, τότε δεν αξίζει να ψάξεις τη συναισθηματική πείνα. Θέλω να μου πεις πού μπορεί ο κόσμος να βρει το βιβλίο σου, γιατί είμαι σίγουρη ότι οι φίλες και φίλοι και από την Κύπρο και από την Ελλάδα θα ρωτάνε στα σχόλια πού μπορούμε να βρούμε το βιβλίο του Ανδρέα. Πού μπορεί να βρει κάτι. Πλέον υπάρχει παντού σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Δυστυχώς δεν έχω ενημέρωση στην δεδομένη στιγμή ποιο βιβλιοπωλείο είναι διαθέσιμο. Σε ποιο βιβλιοπωλείο είναι διαθέσιμο. Παντού, ναι. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Σε όλα τα μεγάλα αλλά και στα συνοικιακά. Δηλαδή, μπορεί κάποιος όμως να επικοινωνήσει απευθείας μαζί σου, να μπει στην ιστοσελίδα σου, είναι minddietcoach.gr η ιστοσελίδα σου. Εγώ προσωπικά δεν τα εμπορεύομαι παρά μόνο κάποια τεμάχια που φέρνω στο γραφείο. Όταν αλλά μπορεί κάποιος να μπει στην ιστοσελίδα σου και να σου πει: είμαι στην τάδε περιοχή, μπορείς να φροντίσεις να έχω βιβλίο. Φυσικά, ναι, εννοείται. Και μπορεί και από τα βιβλιοπωλεία, από τις ιστοσελίδες, απευθείας από την ιστοσελίδα του. Λοιπόν, ελάχιστα βιβλία από αυτά που παίρνω τα κρατάω στη βιβλιοθήκη. Αυτό μπαίνει εδώ που ήταν, εδώ πέρα. Διάβασα το και μετά να το στολίσεις.
Όχι, είναι εδώ γιατί τα παίρνω και τα διαβάζω. Έτσι. Και εξηγούμε ότι δεν κάνουμε καμία απολύτως διαφήμιση, επειδή μας αρέσει το βιβλίο, γι' αυτό το δείχνουμε. Λοιπόν, πες μας τώρα για τη σωματική πείνα που ξεκίνησες να λες. Αφήνω να μιλήσεις τώρα. Okay. Έλεγα για τη σωματική πείνα. Είναι, εντάξει, αυτό που λίγο πολύ το ξέρουν οι περισσότεροι, δεν θα σταθώ πάρα πολύ εδώ, γιατί είναι πράγματα τα οποία λίγο πολύ δεν γνωρίζουν. Δηλαδή, να μην αφήσεις το σώμα σου να λιμοκτονήσει, να κάνεις σωστούς συνδυασμούς τροφίμων, να επιλέξεις θρεπτικά φαγητά, να επιλέξεις υγιεινά φαγητά. Ξέρουμε τι περίπου πάνω κάτω, αν και δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ απολυτικοί, είναι η απόλυτη διατροφή, η πιο σωστή διατροφή που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα, όμως έχουμε μια πάρα πολύ καλή ιδέα για το τι μπορεί να είναι. Και αυτή η πάρα πολύ καλή ιδέα τι είναι: φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ανεπεξέργαστα δημητριακά, όσπρια, ελαιόλαδο, ξηρούς καρπούς, άπαχη πρωτεΐνη. Αυτά είναι που πρέπει να κάνουμε με τη διατροφή μας. Τώρα, μια άλλη μέρα θα κάνουμε ένα άλλο βίδεο, πολύ πιο πρακτικό. Ναι. Θα είδη τροφών. Νομίζω πρέπει κοίταξε, να το κάνουμε. Κοίταξε, εάν έχουμε μια τέτοια μέρα, Θέκλα, και έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε πιο διατροφικά, θα ήθελα πριν πάω στα διατροφικά να πω και στον κόσμο για το πώς μπορεί να βρει σωστά την πληροφορία. Γιατί εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν τόσες πολλές πληροφορίες, τόσες πολλές αντικρουόμενες πληροφορίες, δεν ξέρεις ποιον να πιστέψεις τελικά. Γιατί τώρα κάποιος που ακούει εμένα να μην πιστέψει, και να μην πιστέψει κάποιον άλλο που του λέει ότι η κετογονική είναι η πιο σωστή, ή ότι πρέπει να κάνει οικοφαγία. Γιατί να μην το πιστέψει αυτό, και μάλιστα να το παρουσιάζει περιστατικά, τα οποία εφόσον μπήκα στη διαδικασία να κάνω μια διατροφή, ένιωσα πολύ καλύτερα και έχασα και το βάρος. Και μπορεί να είναι και αλήθεια. Δεν αντιλέγω την αλήθεια. Το ζητούμενο όμως επιστημονικά τι στέκει. Όταν, γιατί το ζητούμε, δεν χάσει βάρος, χάνει έτσι και αλλιώς βάρος. Αν μείνει δυστυχώ, έτσι. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Και στο κανάλι στο YouTube. Ναι. Και στο κανάλι στο YouTube συνεχίζουμε την παράδοση της εκπομπής από την τηλεόραση, που μαχόμαστε ενάντια στον επιστημονικό αναλφαβητισμό. Και προσπαθούμε να προάξουμε τον επιστημονικό γραμματισμό. Γι' αυτό, επειδή εσύ είσαι ένας επιστήμονας που έχει σπουδάσει στον τομέα της διατροφής, σε ακούμε με προσοχή. Γιατί γνωρίζεις περισσότερα από οποιονδήποτε μαρκετίστα θέλει να πουλήσει ένα προϊόν. Να προσθέσω ότι ακόμα και αυτό δεν αρκεί. Μπορεί και άλλοι να έρθουν με πτυχία. Οπότε είναι σημαντικό, γι' αυτό σου λέω ότι αν θα κάνουμε μια τέτοια εκπομπή, θα δούμε πόσο κόσμος βρίσκει σωστά την πληροφορία. Πάρε σημειώσεις την επόμενη φορά που θα μου βρεις καινούργια, γιατί δυσκολεύτηκα να σου βρω καινούργια. Γιατί από ό,τι κατάλαβα τώρα και λόγω καραντίνας κάνεις πολλά online sessions, κάνεις τρεις μέρες Skype. Είναι και τα online sessions. Είναι και masterclass, είδα ότι κάνεις. Σωστά, ναι. Είναι και το masterclass, το οποίο είναι group ατόμων που συζητάμε πολλά πράγματα, μερικά από τα οποία θα προλάβουμε να πούμε και εμείς σήμερα εδώ πέρα. Τα κάνετε αυτά τα masterclasses? Μέσω Zoom? Είναι ειδικά διαμορφωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα όπου μπαίνουν μέσα όλα τα μαθήματα. Είναι υπό τη μορφή μαθημάτων, αλλά δηλαδή δεν ασχολούμαστε με δίαιτες. Κάνουμε την βάση, τα θεμέλια που χρειάζονται να μπουν για να μπορέσεις τελικά να εφαρμόσεις μια διατροφή. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να πούμε τι είναι. Είναι γεμάτο το masterclass σου τώρα? Έχει κλείσει. Όταν έχει άνοιγμα θα μας πεις εν καιρός, γιατί είμαι σίγουρη ότι έχουμε κόσμο που θα ενδιαφέρεται. Και μπορεί από ποια μεριά της γης να το κάνει, γιατί είναι διαδικτυακό, δεν χρειάζεται να φτιάξει. Ακριβώς. Ναι. Δεν χρειάζεται να είναι στη Λάρνακα ή να είναι από κοντά. Ο Ανδρέας έχει εργαστεί για χρόνια στη Θεσσαλονίκη, αλλά έχει επιστρέψει στην Κύπρο τα τελευταία 2 χρόνια, καλά λέω, ή ένα? Δύο σχεδόν. Δύο. 1,5 χρόνο. Ο καημένος, είναι πίσω. Ναι. Καημένος. Όλα στην τελική είναι επιλογή, ό,τι κάνουμε, οπότε θα ζυγίσει και επιλογή. Αγαπάμε πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη και στο κανάλι μας έχει πάρα πολύ κόσμο από τη Θεσσαλονίκη και έχει και κόσμο που σε γνωρίζει προσωπικά από τη Θεσσαλονίκη, γιατί το έχω δει σχόλια κάτω από εκπομπές προηγούμενες. Έχω αφήσει τη μισή μου ζωή εκεί πέρα, έχω φίλους, έχω αναμνήσεις. Ευτυχώς, γιατί θέλουμε να επανερχόμεθα στη Θεσσαλονίκη, μα την αγαπάμε. Ναι, έλα. Έτσι, ναι. Λοιπόν, εκεί που το αφήσαμε, είχαμε μιλήσει για τη βιολογική πείνα και τον βιολογικό έλεγχο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι του διατροφικού και το άλλο είναι το συναισθηματικό. Αυτό που ξεκινήσεις να λες και ξεκινήσεις να διαβάζεις για το πώς εντοπίζουμε, και καλά έπεσε σε εκείνη τη σελίδα, γιατί πώς είναι δυνατόν να μπούμε στη λογική να αντιμετωπίσουμε συναισθηματική πείνα, εάν πρώτα δεν ταυτοποιήσουμε, δεν αναγνωρίσουμε, δεν υπογραμμίσουμε το συνέστημα. Εάν πρώτα δεν καταλάβουμε τι ακριβώς μας συμβαίνει την ώρα που μας συμβαίνει. Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, είναι επίσης σημαντικό να μπορείς να διαχωρίσεις τις δύο πείνες. Πότε είναι η μία, πότε είναι η άλλη. Και σε αυτό υπάρχουν μερικά tricks, μερικά μηνύματα τα οποία μπορείς να καταλάβεις από αυτά που σου στέλνει το σώμα σου, να καταλάβεις τι είδους πείνα σου συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα. Ένα δευτερόλεπτο.
Ναι. Τώρα που ξεκινήσαμε την ηχογράφηση, τα 12 και 20. Εντάξει, γυρίζουμε αυτό το βίντεο την 5η 28 του Μάη, αλλά θα ανεβεί το Σάββατο 30 Μαΐου στις 11 το πρωί στο κανάλι μας. Το λέω από τώρα. Είχα σηκωθεί από το πρωί. Εντάξει, είχα σηκωθεί 8, τόσο πότε είχα σηκωθεί, γιατί έχω, καταγράφω και τον ύπνο μου, επειδή είμαι ψυχαναγκαστική. Ναι, είχα σηκωθεί 8 παρα 10, Ανδρέα μου. Στις 8 παρα 10, ήπια ένα μεγάλο φλιντζάνι ζεστό καφέ, το οποίο ήταν το μισό νερό και το μισό ήταν γάλαντε λάκτ, και έφαγα μία χούφτα κάσους, ψημένα στο φούρνο ανάλατα. Μετά ήπια ακόμη ένα φλιντζάνι καφέ. Μιλούμε για 4 ώρες. Τώρα, πρωτού ανοίξουμε το Skype, το παραδέχομαι ότι έφαγα 2 ελιοπιτάκια. Mm. Δεν είχα σκοπό να φάω. Κανονικά θα έπρεπε να κάνω το πρωινό μου. Δεν είχα ώρα να κάνω το πρωινό μου. Αλλά έχω πάνω στο τραπέζι ένα δοχείο που βάζω κάποια healthy snacks. Αυτά θα έχει φτιάξει μια κυρία που είναι με αλεύρι ζέα και χωρίς ζάχαρη μέσα και αυτά. Και έφαγα 2 ελιοπιτάκια γιατί πραγματικά δεν μπορούσα να κρατηθώ. Ενώ αν δεν είχαμε τη βιντεοσκόπηση, θα έφτιαχνα αυγά βραστά, ψωμί με σίκαλι μαζί με λίγο βούτυρο, είτε μέσα στο βούτυρο κλπ. Αυτό δεν ήταν συναισθηματική πείνα. Σωματική πείνα, είναι. Ήταν σωματική, αν και η επιλογή θα μπορούσε να ήταν λίγο συνδυαστικά καλύτερη. Εκεί όμως πάμε στο διατροφικό κομμάτι. Δεν είχαμε χρόνο όμως. Κανονικά, να μας το πει σε άλλο βίντεο, κανονικά πρέπει να έχουμε έτοιμα τα healthy snacks μας από πριν. Ούτω ώστε την ώρα που θα πει να δείχνουμε το σωστό. Ναι, ναι. Θέλουμε εκπαίδευση σε αυτό. Ναι. Ναι, αυτό θα ήταν ότι το καλύτερο. Εντάξει, δεν ήταν άσχημα, αλλά θα μπορούσε να υπάρχει κάτι και σε μορφή. Θα μπορούσα να πάω και λίγα ντοματίνια μαζί και μια. Σωστά. Ένα νουκάκι, κάτι τέτοιο. Και μια πηγή πρωτεΐνη για να περισσότερη είναι ενέργεια. Ναι, ακριβώς. Απλώς μιλάω για το γεγονός ότι πείνας αυτή την ώρα σίγουρα δεν ήταν συναισθηματική πείνα, ήταν σωματική πείνα γιατί λειτουργώ από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 με 2 ποτήρια γάλα. Σωστά. Απάμε όμως εκεί που λες. Πώς θα το καταλάβαινες αν ήταν συναισθηματική? Θα το καταλάβαινες αν στις, τι ώρα μου είπες, 12 και 20 ξεκινήσαμε, αν στις 12 και 5 ήσουν καλά βιολογικά, δηλαδή δεν πίνεις και πολύ καλά, δεν πίνεις και πάρα πολύ, ενώ στις 12 και 6, στις 12 και 7 ένιωθες ότι αν δεν φας θα παίζεις κάτω. Αυτή η απότομη αλλαγή στο πώς αισθάνεσαι την πείνα είναι ένδειξη ότι είναι συναισθηματική πείνα. Αν γίνει απότομα δηλαδή, αν μεταξύ του ενός λεπτού και του άλλου νιώθεις πάρα πολύ έντονα ότι αν δεν φας θα παίζεις κάτω ή νιώθεις υπογλυκαιμία ή νιώθεις ζαλάδα. Αυτό Ανδρέα, δεν είναι. Νιώθεις ότι άμα δεν φας θα παίζεις κάτω ή νιώθεις ότι θες λιγουρεύεσαι να φας ένα συγκεκριμένο φαγητό. Αυτό είναι το δεύτερο. Γιατί θυμάμαι όταν ήμασταν μικροί που έλεγε ο αδερφός μου πεινώ. Του έλεγε μάνα μου θες να φας σούπα, όχι. Θες να φας το τάδε, όχι. Θες να φας το τάδε, όχι. Τι θες να φας. Πεινώ παγωτό, της είπε. Πεινώ παγωτό. Δηλαδή λιγουρεύομαι να φάω παγωτό. Ακριβώς. Αυτό που λες είναι το δεύτερο σημείο, το οποίο τι μας λέει. Αν εσύ έχεις συγκεκριμένη προτίμηση για ένα συγκεκριμένο φαγητό, είναι ένδειξη συναισθηματικής πείνας, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θέλουμε, δεν επιθυμούμε να φάμε κάτι συγκεκριμένο. Αλλά όταν πεινάς και σου καρφωθεί εδώ ότι θέλω μόνο πίτσα και τίποτα, δεν μου κάνει ο γύρος, δηλαδή και αυτό είναι τζακφούτ, αλλά δεν μου κάνει. Θέλω συγκεκριμένο, είναι συναισθηματική πείνα. Χρειάζεται δηλαδή να, εάν πεινάς πραγματικά, είσαι ευέλικτος. Ναι, ναι. Συζητάς και άλλα φαγητά. Αυτό ναι. Θα φας και όσπρια, θα φας και φακές, θα φας και μπάμπιες, φαγητά που εμένα μου αρέσουν πολύ, αλλά έχει κόσμο που δεν τους αρέσει. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι είναι το ίδιο. Σίγουρα υπάρχουν στοιχεία μέσα στα λεγόμενα junk food που σου δημιουργούν έναν εθισμό και μια εξάρτηση και είναι λογικό να επιθυμείς περισσότερα εκείνα. Αυτό έχει να κάνει με αυτό που είχαμε συζητήσει στην εκπομπή και την έκρηξη ντοπαμίνης. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το σώμα και σε οθεί να πηγαίνεις προς εκείνα τα φαγητά. Υπάρχει και αυτό, όμως είναι, αυτό που θέλω να προσέξουμε είναι ότι εάν αιμονικά θέλεις μόνο ένα φαγητό και δεν σου κάνει άλλο, έστω και αυτό το άλλο είναι junk food, δεν λέω έχεις να πίτσα και οσπρία. Παρέτα επιλογή healthy και unhealthy. Ναι, ναι, να είναι και τα δύο unhealthy. Αν εσύ βλέπεις ότι προτιμάς μόνο το ένα και αιμονικά το θέλεις, σημαίνει ότι είναι συναισθηματική. Επίσης, σε πιάνει από το λαιμό και πάνω. Συναισθηματική δεν την αισθάνεσαι κάτω, χαμηλά στο σώμα, δεν την αισθάνεσαι στο στομάχι. Αισθάνεσαι από το λαιμό και πάνω. Συνήθως την αισθάνεσαι στο στόμα, στο λαιμό. Είναι πιο πολύ εγκεφαλικό.
Δηλαδή παρά βιολογικό, παρά κάτω. Δεν πάει προς τρέχουν τα σάλια σου κιόλας. Μπορεί να τρέξουν και τα σάλια σου. Ναι, μπορεί. Αλλά... είναι και λογόνια, δεν είναι σάλια, ναι. Ναι, προετοιμάζεσαι για τη διαδικασία της πέψης. Η βιολογική πείνα θα έρθει σταδιακά, θα έρθει αργά, θα σου δώσει την ευκαιρία να ετοιμάσεις ένα φαγητό. Εντάξει, δεν μιλάμε για μουσακά, μακαρόνια. Θα σου δώσει 15-20 λεπτά, ρε παιδί. Θα σου δώσει 15-20 λεπτά και να σου δώσει κάτι. Δεν υπάρχει φαγητό που να θέλει προετοιμασία πάνω από κάμισα ώρα. Έτσι, τα περισσότερα. Θα σου διακόψω τώρα και θα σου διαβάσω κάτι που έγραψε μια φίλη μου. Μου έγραψε ένα μήνυμα και μου λέει, αχ, πού το... Να λεπτό, πρέπει στο άλλο το Messenger. Χθες το βράδυ, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Λέει ότι μπήκε στο σπίτι, ήταν πάρα πολύ κουρασμένη, πεινούσε. Λοιπόν, μπαίνω στο σπίτι, λέει, νηστική από το πρωί. Λέω, τι τρως τώρα. Έψαχνα όποια βλακεία. Γούσταρα μια ομελέτα. Αλλάστο τώρα, σκέφτηκα, βαριέμαι. Μετά η σκέψη, άστος δίδαγε ο φίλος σου, το παιδί σου, θα τη μαγείρευες? Ναι, και με τρεις κολοτούμπες. Τώρα απολαμβάνω στον καναπέ μου μια υπέροχη ομελέτα με μανιτάρια, ντοματίνια, βασιλικό και παρμεζάνα. Μου το στείλε, χωρίς να ξέρω, θα κάνω αυτό το βίντεο. Της λέω, wow, είσαι μέσα στο πνεύμα του, θα κάνουμε εμείς αύριο. Δηλαδή αυτή η αυτοφροντίδα, που φαντάζομαι είναι και το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, ότι αγαπώ τόσο πολύ τον εαυτό μου που το φροντίζω και το βάζω μέσα σε ωραία πράγματα. Mm-hmm. Έκανε ένα ωραίο, έκανε μια ωραία έτσι σκέψη που ήταν αρκετά βοηθητική για να ακολουθήσει μια συμπεριφορά. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που προχωράμε σε βάθος στο πρόγραμμα, ειδικά στο πρόγραμμα, στις τελευταίες τέταρτη και πέμπτη ενότητα, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Μιλάμε για το συναίσθημα, αλλά αν πάμε ακόμα λίγο πιο βαθιά, λίγο πιο κάτω, πίσω από το συναίσθημα είναι μια ανάγκη και πίσω από την ανάγκη υπάρχει ένα σύστημα σκέψεων που, αν αυτό το σύστημα σκέψεων είναι δυσλειτουργικές, αν αυτό το σύστημα σκέψεων είναι τιμωρητικές, έχουν διάθεση κριτικής συνεχώς, δεν σε βοηθάει αυτό να αλλάξεις. Το γράφω φυσικά και στο βιβλίο αυτό. Αντρέα, γυναίκες ή άνδρες περισσότερο ταλαιπωρούνται από τέτοιου είδους σκέψεις που δεν τους βοηθάνε να θρέψουν τον εαυτό τους ορθά και πίνουν συναισθηματικά? Δεν έχει διαφοροποίηση. Παλαιότερα θα λέγαμε γυναίκες, αλλά δεν είναι έτσι. Μπαίνοντας σε αυτό το χώρο, ειδικά τα τελευταία 3-4 χρόνια, νομίζω ότι δεν γίνεται διαχωρισμός των δύο φύλων. Οι σκέψεις είναι ίδιες. Και να σου πω και κάτι. Το γράφω και στην σελίδα μου, την διαδικτυακή, το dietcoach.gr, τη δική μου εμπειρία όταν ήμουν μικρός με παραπανήσια κιλά. Τις δικές μου σκέψεις όταν ήμουν 11-12 χρονών, αυτές που έκανα και ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούσα να διαχειριστώ το βάρος μου, μοιάζει πάρα πολύ με αυτά που ακούω στην καθημερινότητα, στο γραφείο. Μοιάζει πάρα πολύ με αυτά που μου λένε άντρες, γυναίκες, παιδιά, ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας. Σημαίνει ότι ο τρόπος σκέψης είναι ο ίδιος. Συμφωνώ ότι το φύλο δεν παίζει ρόλο. Είναι μια ακόμη κοινωνική προκατάληψη και ένας μύθος που έχουμε μέσα στο μυαλό μας, ότι αν είσαι γυναίκα είσαι πιο επιρρεπής στο συναισθηματικό φαγητό και αν είσαι άνδρας δεν έχεις τέτοιο θέμα, καμία σχέση. Όχι. Προσπάθεια να ελέγξεις το βάρος σου με κάθε τρόπο, ζυγαριά, αιμονή με τη ζυγαριά, τύψεις, ενοχές όταν το σπάσεις και φας λίγο παραπάνω, φόβος ότι αμάν τη χάλασα τώρα τι θα γίνει. Πάει όλη μου η προσπάθεια χαμένη, πάνε όλες οι προηγούμενες 10-15 μέρες χαμένες επειδή έφαγα κάτι παραπάνω. Αυτές οι σκέψεις ήταν οι ίδιες σκέψεις που έκανα και εγώ και τις έκανα όταν ακόμα πήρα και το πτυχίο σαν διαιτολόγος. Μετά μπήκα στη διαδικασία όλο αυτό να το διαχειριστώ και να το αλλάξω, γιατί κατάλαβα ότι το κλειδί είναι πιο κάτω. Είναι στη σκέψη, όχι στο τι πρέπει να κάνεις, όχι στο να είσαι ολόσωστος, αλλά πώς θα διαχειριστείς αυτή τη σκέψη που σου δημιουργεί, πυροδοτεί αρνητικά συναισθήματα που με τη σειρά τους οδηγούν σε αρνητικά συμπεριφορά. Αρνητική σκέψη, αρνητικό. Σε αφήνω ολοκληρώσεις, σε διακόψεις. Θα έλεγα αρνητική σκέψη, αρνητικό συναίσθημα, αρνητική συμπεριφορά, αρνητικό αποτέλεσμα. Οπότε το αλλάζεις από κάτω. Αρχίζεις να βρεις τον τρόπο, προσπαθείς να βρεις τον τρόπο να δημιουργήσεις θετικές σκέψεις, το πώς μεγάλη ιστορία, πολλά εργαλεία. Γι' αυτό έκανα το πρόγραμμα, γι' αυτό έγραψα το βιβλίο. Πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε? Πρώτα απ' όλα να είσαι στο παρόν σου, να βρεθείς, να δεις, παρατηρείς. Γι' αυτό ξεκίνησε να σου λέω και με το συναίσθημα. Αν δεν είσαι εκεί, αν δεν είσαι παρατηρητής, αν δεν είσαι συλλέκτης πληροφοριών και κυρίως αν δεν αφισβητείς τις δυσλειτουργικές κακές σκέψεις που σου έρχονται, δεν μπορείς να το αλλάξεις όλο αυτό και να πας σε μια θετική σκέψη. Και πρόσεξε, Δέκλα, δεν λέω από το έχω 30 κιλά παραπάνω,
δεν είμαι ευχαριστημένος με τη δουλειά μου. Έχω ένα σωρό υποχρεώσεις. Να πας στη ζωή είναι όμορφη χαμογέλα. Είναι δύσκολη αυτή η αλλαγή να την κάνεις, αλλά μπορείς να πας την αμέσως πιο θετική σκέψη που μπορείς να πιστέψεις. Την αμέσως πιο λειτουργική σκέψη για σένα. Μπορείς να εκτιμήσεις και να αξιολογείς απλά πράγματα που σου συμβαίνουν τώρα και έχεις στη ζωή. Δεν θα σου αλλάξει θεαματικά την κατάσταση, αλλά σε κάνει να φύγεις από αυτό το τροχό της αρνητικής σκέψης που θα σε οδηγήσει σε αρνητικό αποτέλεσμα. Σε κάνει να σκέφτεσαι πιο θετικά, πιο πρακτικά. Και αυτό είναι η αρχή. Αυτό είναι η αρχή για να δημιουργήσεις και θετικά συναισθήματα στην πορεία. Να κάνω μια υπόθεση ότι κάποιος ολοκληρώνοντας το πρόγραμμά σου και διαβάζοντας το βιβλίο σου και ακολουθώντας τη φιλοσοφία που έχεις γύρω από τη διατροφή και τη δίαιτα, θα μπορούσε να επιστρέψει πίσω στα βασικά, back to basics, δηλαδή να γίνει όπως τον πρωτόγονο άνθρωπο, όπως έτρωγε μόνο όταν πεινούσε και έτρωγε μόνο ό,τι ήταν ωφέλιμο για τον ίδιο. Δηλαδή, είναι αυτός ο στόχος? Ο στόχος είναι να γράψουμε καινούργιες πληροφορίες. Όλες αυτές οι διαδικασίες, οι συμπεριφορές που κάνουμε σήμερα, είναι αποτέλεσμα μιας καλωδίωσης του εγκεφάλου μας που την έχουμε δημιουργήσει έτσι όπως την έχουμε δημιουργήσει. Έτσι όπως πράττουμε σήμερα. Η pop κουλτούρα. Η pop κουλτούρα τα τελευταία 40 χρόνια κάνει τρομερό bullying στους ανθρώπους για την εμφάνιση τους, για το lifestyle τους, χωρίς να φέρνει θετικό αποτέλεσμα. Θυμάμαι μια πολύ ωραία εκπομπή που έκανες με έναν από την Πάφο, συμπατριώτη σου. Τα έχει πει πάρα πολύ ωραία αυτός. Ποιος το λέγανε? Μάριος. Ναι, ακριβώς. Ωραία που τα χειρίστηκε όλη η ιστορία όμως. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε μια καλή φυσική κατάσταση. Ο καθένας με βάση τα γονίδια του, η καλύτερη εκδοχή του αυτού του είναι διαφορετική. Για παράδειγμα, κάποια κοπέλα με ύψος 1,65 μπορεί η καλύτερη εκδοχή του εαυτού της να είναι τα 63 κιλά, κάποιες άλλες να είναι τα 70, κάποιες άλλες να είναι τα 55 κλπ. Η κοινωνία όμως που έρχεται και επιβάλλει και υποβάλλει ότι πρέπει να είμαστε όλοι σε ένα συγκεκριμένο στυλ και γιουχαίζει τους ανθρώπους που δεν είναι σε εκείνο το στυλ, στο τέλος φέρνει αρνητικό αποτέλεσμα. Ακριβώς. Είτε φέρνει ανθρώπους υπερπαχύσαρκους, είτε ανθρώπους με νευρική ανορεξία και άλλα σοβαρά θέματα. Δηλαδή, δεν βοηθιέται ο άνθρωπος με το κακό. Ακριβώς. Δηλαδή, με την κριτική δεν βοηθιέσαι να είσαι η καλύτερη εκδοχή του αυτού. Έτσι. Αν παίρνεις ως δεδομένο αυτά που δέχεσαι απ' έξω και δεν πεις τη διαδικασία να τα αμφισβητήσεις, τότε από εκεί ξεκινούν όλα τα προβλήματα. Άρα, θέλουμε όταν ξεκίνησα να λέω για μια διαφορετική καλωδίωση εγκεφάλου, είναι αυτές οι καινούργιες πληροφορίες που καλείσαι να εγγράψεις εδώ. Με ρώτησες εάν μετά από το βιβλίο και μετά από το πρόγραμμα μπορείς να φτάσεις στο πρωτόγωνο, μπορείς να απαλλαγείς από όλα αυτά. Κοίταξε. Οι παλιές συμπεριφορές, γιατί θέλω πάντα να είμαι ειλικρινής με τον κόσμο, οι παλιές συμπεριφορές και οι παλιές διαδρομές που έχουν εγγραφεί στον εγκέφαλο δεν πρόκειται να σβηστούν ποτέ. Αλλά υπάρχουν και πολύ καλά νέα. Οι καινούργιες συμπεριφορές που μπορούμε να εγγράψουμε είναι ανεξάντλητες. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν χωράει εδώ. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάποια πληροφορία που δεν χωράει. Και μάλιστα κάθε φορά που προσπαθούμε να εγγράψουμε καινούργιες πληροφορίες, δημιουργούνται νευρικές συνάψεις στον εγκέφαλο που επιτρέπουν τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των κυττάρων. Αυτή η διευκόλυνση της επικοινωνίας, όσο πιο συχνά παίρνουμε αυτές τις διαδρομές και περπατούμε αυτές τις διαδρομές, τόσο πιο γερές τις κάνουμε, τόσο πιο πολύ ανοίγουμε αυτόν τον δρόμο και μπορούμε με τα εύκολα και αυτοματοποιημένα να ακολουθήσουμε μια συμπεριφορά καινούρια. Θα μου πεις πάλι πώς το κάνουμε, επαναλαμβάνοντας απλά και μόνο μια συμπεριφορά. Δηλαδή, να επιμένω συνέχεια να τρώω γιαούρτι με μέλι και καρύδια το βράδυ αντί για την πίτσα. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Είναι ο τρόπος που θα το φας. Γι' αυτό πάω ξανά πίσω στο πρόγραμμα και στο βιβλίο και το πώς βάλαμε όλα αυτά τα εργαλεία για να μπορέσουμε να γράψουμε τέτοιες συμπεριφορές. Το πρόγραμμα είναι αυτό που διδάσκεται στο Masterclass. Στο Masterclass, ναι. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του Masterclass είναι η ενσυνείδητη διατροφή και βήμα προς βήμα πώς κάθεσαι να το κάνεις. Ενσυνείδητη διατροφή. Ενσυνείδητη διατροφή, ναι, το λέω για να το τονίσω. Ωραία. Mm-hmm. Παρόν στο παρόν σου. Τι εννοώ τώρα, για παράδειγμα, αν κάποιος μας βλέπει και την ώρα που μας βλέπει τρώει, δεν κάνει ενσυνείδητη διατροφή. Θα πρέπει την ώρα που κάνεις μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, ιδίως αφού μιλάμε για το φαγητό, να μην υπάρχει τίποτα που να σου αποσπά την προσοχή. Είτε είναι κινητό, είτε τάμπλετ, είτε σκέψεις, είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό θα σε βοηθήσει. Από την αρχή θα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Γιατί έχεις μάθει άλλο. Έχεις μάθει την ώρα που τρως να κοιτάς και τα email σου, να κάνεις και τη δουλειά σου, μην χάνεις χρόνο.
Αλλά όταν το λες, μη χάνω χρόνο, σημαίνει ότι η διατροφή πλέον δεν είναι προτεραιότητα. Ναι, την αφήνεις προς τα πίσω και δεν βοηθάς να εγγράψεις αυτές τις καινούργιες πληροφορίες που σου λένε τι. Αν εγώ κάτσω, φάω, συγκεντρωμένος, είμαι εδώ την ώρα που τρώω, προσπαθώ να καταλάβω τη γεύση, την υφή, προσπαθώ να συνδεθώ με την πείνα μου, με τη βιολογική μου πείνα, να καταλάβω στην κλίμακα πότε είμαι χορτασμένος, πότε πεινάω. Να προσπαθώ να καταλάβω αν είναι συναισθηματική, αν είναι βιολογική αυτό που νιώθω. Και τελικά να προσδιορίσω πώς είναι το συναίσθημα. Φυσικά όλα αυτά δεν τα κάνεις κάθε φορά. Εγώ δεν κάνω αυτό κάθε φορά που τρώω, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά τα έχω εγγράψει αυτά, αυτές τις πληροφορίες, για να μπορώ τώρα αυτοματοποιημένα να κάθομαι να τρώω χωρίς να επηρεάζεται το βάρος μου. Και να το απολαμβάνω και να μην έχω φουσκώματα και να είμαι εκεί την ώρα που το κάνω. Για να μπορέσεις να μπεις όμως εδώ, θα πρέπει να εγγράψεις αυτές τις καινούργιες πληροφορίες. Άρα χρειάζεσαι κάποια συγκεκριμένα βηματάκια να ακολουθήσεις στην καθημερινότητα για να φτάσεις εκεί. Αυτό το ίδιο πρόγραμμα ακολουθείς και με τους πελάτες σου ιδιωτικά, σε προσωπικές συνεδρίες, σε ατομικές συνεδρίες? Εξαρτάται από την περίπτωση. Υπάρχουν άτομα τα οποία είναι έτοιμα για διατροφή, θέλουν περισσότερο διατροφικές πληροφορίες, είναι άτομα που θέλουν περισσότερο τέτοιες πληροφορίες και είναι και άτομα τα οποία δεν είναι καν έτοιμα. Για να μπω στη διαδικασία να σκεφτώ τι ακριβώς θέλουν, υπάρχει ένα μοντέλο που χρησιμοποιώ, μεταξύ δεν ξέρω για άλλη τι κάνουν, εγώ το χρησιμοποιώ πάρα πολύ γιατί με βοηθάει να προσδιορίσω σε ποιο στάδιο αλλαγής βρίσκεται αυτός που με επισκέπτεται. Δεν είναι όλοι έτοιμοι. Υπάρχει το γνωστό διαθεωρητικό μοντέλο αλλαγής συμπεριφοράς, το οποίο ανάλογα με τις πληροφορίες που σου λέει αυτός που είναι απέναντί σου, μπορείς να καταλάβεις εάν το σκέφτεται, δηλαδή τα ζυγίζει πάρα πολύ και σε αυτή τη φάση που βρίσκεται τα αρνητικά για να ξεκινήσει είναι πιο πολλά από τα θετικά. Δηλαδή, ναι, με θέλει να δυνατήσει γιατί θα φοράει καλύτερα ρούχα, καλύτερα ψυχολογία κλπ. Αλλά το κόστος που έχει να πληρώσει για να τα κάνει όλα αυτά είναι πολύ βαρύ ακόμα. Αυτό το άτομο δεν είναι έτοιμο να πάρει δίαιτα. Αυτό το άτομο είναι περισσότερο στο πρόγραμμα. Αυτό που σου εξηγώ, αυτό που σου λέω. Θέλει να γίνει άλλου είδους διεργασία για να πάει. Είναι και ένα άλλο άτομο το οποίο έρχεται με τα παπουτσάκια της γυμναστικής, τη φόρμα, έτοιμος, έχασε ήδη δύο κιλά. Αντρέα, θέλω να με βοηθήσει κι άλλο. Αυτό είναι για δίαιτα, δεν θα πάει πίσω. Αντιλαμβάνεσαι, δεν είσαι εναντίον της δίαιτας εσύ? Όχι, δεν είμαι εναντίον της δίαιτας. Η δίαιτα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο διατροφίας, ας την πούμε καλύτερα, έτσι. Γιατί δίαιτα υπό την έννοια της λιμοκτονής, να κάτσεις να λιμοκτονείς για να χάσεις βάρος, δεν είμαι υπέρ της σε καμία περίπτωση. Όχι, δίαιτα εννοώ να έχεις μια συγκεκριμένη διατροφή που να την ακολουθήσεις για κάποιο καιρό και να έχεις ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Όχι, δεν είμαι εναντίον. Η δίαιτα είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να θα σε βοηθήσει να. Και να ελέγξεις τη συμπεριφορά σου, να θρέψεις το σώμα σου, αλλά έρχεται στο τέλος. Έρχεται αφού γίνει, όχι σε όλα τα άτομα, σε αυτούς που το χρειάζονται. Σε αυτοί που έχουν κάνει ξανά και ξανά και ξανά διάφορες δίαιτες, διάφορα διατροφικά σχήματα και έχουν αποτύχει. Καταρχάς έχουν πολύ μειωμένη αυτοπεποίθηση, δεν πιστεύουν ότι θα τα καταφέρουν. Η μεγαλύτερη δυσκολία που έχουν για να έρθουν να επισκεφτούν ξανά ένα διατολόγο, ξέρεις ποιο είναι, δεν είναι ούτε τα λεφτά. Ούτε αν θα χάσουν γρήγορα, το μεγαλύτερο τους πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι? Φοβούνται ότι δεν θα καταφέρουν πάλι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Φόβος της αποτυχίας. Ναι, αυτό φοβούνται περισσότερο. Φοβούνται ότι μάλλον είναι άλλο ένα πρόγραμμα το οποίο θα το κάνω, θα το βαρεθώ και θα ξαναεπιστρέψω στα ίδια. Αυτό είναι που φοβούνται παραπάνω, οι περισσότεροι. Οπότε, δίαιτα ναι σε αυτούς που είναι έτοιμοι. Σε αυτούς που δεν είναι, μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Είτε σε κατηδίαν επισκέψεις, είτε σε group, στην ομάδα. Το masterclass. Θέλω να πάω πίσω στο αρχικό ερώτημα. Το αρχικό ερώτημα μας σήμερα είναι πώς αντιμετωπίζουμε τη συναισθηματική υπερφαγία και μας έχεις εξηγήσει πολύ ξεκάθαρα πώς διακρίνουμε αν η πείνα μας είναι σωματική ή αν είναι συναισθηματική. Και επαναλαμβάνω, μας είχες πει ότι η συναισθηματική πείνα έρχεται ξαφνικά. Έρχεται από το κεφάλι και πάνω. Δηλαδή τα συμπτώματα, το λαιμό και πάνω. Το λαιμό και πάνω. Τα συμπτώματα είναι περισσότερο εγκεφαλικά. Mm. Ότι συνήθως θέλουμε ένα συγκεκριμένο φαγητό όταν πεινάμε συναισθηματικά κλπ. Mm. Πώς αντιμετωπίζω τη συναισθηματική πείνα? Τώρα, πες ότι υποθετικά αυτή τη στιγμή, καθώς κάθομαι εδώ πέρα, με έχει πιάσει συναισθηματική πείνα. Και να έχεις αναγνωρίσει. Ναι. Ναι, μιλάμε στο στάδιο την αναγνωρίζω και μετά. Mm. Αναγνωρίζω, ρε παιδί μου, ότι τώρα αυτή τη στιγμή που πεινώ παγωτό, για παράδειγμα, δεν χρειάζομαι να φάω αυτή την τροφή και είναι συναισθηματική πείνα. Τι κάνω? Όχι, τρώω το παγωτό να τελειώνουμε. Να ησυχάσουμε. Να τελειώνει η κουβέντα. Ναι, κοίταξε, το παγωτό τι κάνει?
Το παγωτό είναι ο τρόπος με τον οποίο θα καταπνίξεις το συναίσθημα. Ο τρόπος για να το κάνεις να φύγει, να το κάνεις να του μειώσεις την ένταση. Να το μασκαρέψεις. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς θέλουμε να εκμεταλλευτούμε το αρνητικό συναίσθημα ή οποιοδήποτε συναίσθημα, γιατί πώς θέλουμε να τα βλέπουμε τα συναισθήματα? Θέλουμε να τα βλέπουμε όπως πραγματικά είναι. Δηλαδή, όπως είναι η επικοινωνία με τον εσωτερικό μας κόσμο. Όπως για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή σε βλέπω, με βλέπεις. Η εξωτερική μας αίσθηση είναι η όραση. Σ' ακούω, με ακούς. Χρησιμοποιούμε την ακοή. Νιώθω ωραία που με βλέπω. Ωραία. Που με βλέπεις? Ναι. Εγώ δεν. Αγαπώ πολύ και χαίρομαι που σε βλέπω. Ναι. Είσαι πολύ καλά. Οπότε, όπως χρησιμοποιούμε τις εξωτερικές μας αισθήσεις για να επικοινωνήσουμε με το εξωτερικό μας περιβάλλον, οι εσωτερικές αισθήσεις τις χρησιμοποιούμε για να επικοινωνήσουμε με το μέσα μας κόσμο. Άρα, ένα αρνητικό συναίσθημα, λέμε πώς διαχειριζόμαστε τη συναισθηματική πείνα. Τι έχει να μας πει ένα αρνητικό συναίσθημα? Να δει, τι για να μας πει κάτι. Τι είναι αυτό που έχει να μας πει? Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Άρα, βλέπουμε το συναίσθημα ως σήμα που μας στέλνει το σώμα γιατί θέλει να μας πει κάτι. Και όχι ως κάτι ανεπιθύμητο που πρέπει ντε και καλά να φύγει. Τώρα, ανοίγουμε ένα μικρό παράδειγμα. Τώρα, κάνεις άθελά σου μια εισαγωγή στα σεμινάρια που θα κάνουμε με τη Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου στην Αθήνα, τα οποία αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας, που είναι για τα συναισθήματα και διαχειρισμό των συναισθημάτων. Και εμείς οι ψυχολόγοι αυτό λέμε, ότι δεν τα φοβόμαστε τα συναισθήματα. Γινόμαστε φίλοι μαζί τους και προσπαθούμε να μάθουμε μέσα από τα συναισθήματα και να τα χρησιμοποιήσουμε προς όφελος μας και μετά θα φύγουν από μόνα τους. Αλλά εσείς ειδικά στον τομέα της διατροφής και της συναισθηματικής υπερφαγίας, ναι. Ναι, μπαίνουμε σε ένα κομμάτι το οποίο, ξέρεις, πολλές φορές παρεξηγείται και νομίζουν κάποιοι ότι μπαίνουμε στα χωράφια του ψυχολόγου. Δεν είναι έτσι. Ξέρω που σταματώ. Και πιστεύω πραγματικά ότι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε... Μόνοι μου σου έδωσα την πάσα. Μόνοι μου σου είπα στην αισθηματική πείνασης, εσύ είσαι ειδικότερος από εμάς για να τα πεις. Να σου πω κάτι, δεν νοείται να υπόσχεσαι ότι βοηθάς κόσμο να ελέγξει τη διατροφή και το βάρος του και να μην μπορείς καν να υποψιαστείς ότι το συναίσθημα παίζει ρόλο. Ακριβώς. Τι κάνεις? Όμως θα έλεγα πως υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι που σκέφτονται έτσι. Που σου λέει θα σου δώσω ένα χαρτάκι, θα κάνεις ό,τι λέει πάνω το χαρτάκι και θα έχεις το αποτελεσματάκι. Κάποιοι ή παραπάνω. Είπαμε να μην κράξουμε και πολύ κόσμο. Ναι. Εντάξει, ναι, σωστά. Δηλαδή, ας δούμε τι κάνουμε. Δεν είναι ο άνθρωπος ένα μηχάνημα που του βάζεις input και σου βγάζει output. Ο άνθρωπος έχει ένα πολύπλοκο εγκέφαλο. Ένα πολύπλοκο νευρικό σύστημα, το οποίο έχει πάρα πολλές διασυνδέσεις, όπως είχες, πολλές νευρικές συνάψεις και νευρικά ανεξάρτητες. Και χρειάζεται να πλογήσεις μέσα σε αυτό το περίπλοκο μυαλό, με ανοιχτά τα μάτια και αφουγκραζόμενο στα συναισθήματα. Και η συναισθηματική πείνα θέλει κάτι να μας πει. Τι θέλει να μας πει? Τι το κάνεις όταν το βρεις το συναίσθημα? Αφού το κάνεις, οφείλεις να το συνδέσεις. Λέμε ότι έχει να μας πει κάτι. Τι είναι αυτό? Αυτό το κάτι που έχει να μας πει, όπως το γράφω και στο βιβλίο και κάποια πραγματάκια είχαμε πει και στην εκπομπή και πολλοί εις βάθος μπαίνουμε στο πρόγραμμα το διαδικτυακό, το Masterclass, είναι οι ανάγκες. Βασικές πανανθρώπινες ανάγκες. Έτσι όπως τις έχει περιγράψει ο εκπληκτικός ψυχολόγος ο Αμερικάνος ο Ρότζεμπερκ. Δυστυχώς το 2015 το πέθανε. Τι μας έχει πει? Ότι κάθε συναίσθημα αναδύεται, αυτό που έχει να μας πει είναι όταν μία ανάγκη ή μία περισσότερες ανάγκες καταπιέζονται ή ικανοποιούνται. Και όταν λέμε για ανάγκες, τι εννοούμε? Για ανάγκες που έχουν να κάνουν με τη δημιουργικότητα, τον σεβασμό, τον έλεγχο και πιο απλές, νερό, οξυγόνο, τροφή. Βλέπουμε τις ορδές μεταναστών που φεύγουν, αφήνουν την πατρίδα τους και πνίγονται στο Αιγαίο για να ικανοποιήσουν βασικές ανθρωπίνες ανάγκες, όπως είναι η στέγη και η τροφή. Η πυραμίδα αναγκών του Μάσλου. Υπάρχει και η πυραμίδα αναγκών του Μάσλου, βεβαίως. Βεβαίως, ο οποίος, εντάξει, παρόλο που έχει πει ο Μάσλου ότι για να προχωρήσεις στα πιο πάνω σκαλιά της πυραμίδας θα πρέπει να ικανοποιήσεις τις πιο χαμηλές, δεν είναι πάντα αληθές αυτό. Είναι παλαιότερος άνθρωπος, ναι. Οπότε καινούργια γνώση έρχεται και συμπληρώνει. Σωστά. Και αυτά που είπε ήταν εξαιρετικά για την εποχή που τα είπε, έτσι. Αλλά καταλήγουν οι ερευνητές που αφισβήτησαν αυτά τα δεδομένα ότι οι ανάγκες είναι σαν τις βιταμίνες. Είναι όλες αναγκαίες. Ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη είναι, τις θέλεις όλες. Συμφωνώ. Οπότε, και είναι και πολύ ρατσιστικό να λέμε άμορε, αυτός δεν έχει να φάει, θα διαντήσει τώρα. Όχι. Όχι, δεν είναι σωστό. Κοίτα τώρα, αυτή έχει το τάδε θέμα υγείας, θα κοιτάξει τη διατροφή της. Όχι, δεν είναι πολύ σεξιστικό και αναχρονιστικό και άδικο να λέμε αυτό. Καθένας έχει δικαίωμα στη διατροφή. Γιατί δεν βλέπεις και το αντίθετο? Λεφτά,
κάποιος, επάγγελμα πολύ ωραίο, οικογένεια, υγεία, σπίτι, τα πάντα. Και πάλι δυστυχισμένος, πάλι κάτι λείπει, γιατί υπάρχουν άλλες πιο πάνω ανάγκες που δεν τις έχει κατακτήσει ακόμα. Αυτό μπαίνει στη λογική να δει και την πυραμίδα του Μάσλου, να δει ποιες είναι οι ανάγκες, να δει τι μπορεί να την λείπει. Είναι ανεξάντλητες οι πιθανότητες και οι δυνατότητες που έχουμε για να αναπτυχθούμε ως άνθρωποι. Αλλά το κομμάτι ειδικά του να νιώθουμε καλά με το σώμα μας, με τον εαυτό μας και με το συναισθηματικό μας εγκέφαλο που είναι το στομάχι μας, είναι πολύ βασικό. Δηλαδή, βασικό ανθρώπινο δικαίωμα να έχεις μια υγιή σχέση με το στομάχι σου. Ακριβώς. Υγιή σχέση με το σώμα σου και να είσαι καλά σε αυτόν τον τομέα. Και εκεί στο στομάχι μας εδράζεται και τον gut instinct μας, η διαίσθησή μας, που εμείς στη ψυχολογία χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τον όρο gut instinct, ειδικά στο κανάλι μας εδώ. Οπότε για μένα είναι προτεραιότητα να φροντίζεις το σώμα σου και το στομάχι σου. Προτεραιότητα, δηλαδή πρωταρχική ανάγκη. Εξίσου πρωταρχική με το να έχεις στέγη πάνω από το κεφάλι σου. Σωστά. Συμφιλειώνεσαι και αν. Φροντίζεις το εργαλείο σου, το όχημά μας. Το σώμα μας είναι το όχημά μας, του εαυτού μας. Άμα δεν βάλουμε λάδι, δεν κάνουμε σερβίς, δεν αλλάξουμε λάδι, τι θα γίνει. Πάμε να χαντακωθούμε. Ακριβώς έτσι. Στο χαντάκι. Έτσι. Έλεγα λοιπόν, εφόσον κάνεις αυτή τη σύνδεση, την πολύ σημαντική του συναισθήματος που έχει κάτι να σου πει που αναδύθηκε, θα αυτοποιήσεις την ανάγκη. Τώρα αυτά, επειδή ξέρεις είναι δύσκολα να ακούει, μπορεί να πει ο κόσμος και να λέει τι μας λες και πού να τα βρω. Τα έχω γράψει, είναι μέσα στο βιβλίο. Σε δύο σελίδες, 270 συναισθήματα για συναισθήματα και μία κάρτα με ανάγκες, που είναι όλες οι περισσότερες εκεί μέσα. Οπότε και ασκησούλες που σε βοηθά να κάνεις τη σύνδεση. Τώρα δεν τι πιστεύεις τώρα τι έχει γίνει. Έχει έρθει ένα email στο κινητό μου. Με τη διατροφή και υγεία. Μην μπορώ να. Ναι, καρμικό. Και λέει, αγαπημένη μου Θέκλα, καλημέρα. Έχει έρθει πριν 10 λεπτά. Τώρα το είδα. Σε αγαπώ και σε εκτιμώ πολύ και έχω να σου πω πως είσαι ένας ιδιαίτερα χρήσιμος άνθρωπος. Ευχαριστώ. Έχω ένα ερώτημα το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να απαντηθεί, ίσως μέσα από ένα βίντεο σου. Και το στέλνει φιλενάδι να μου κάνω αυτό το βίντεο. Το ερώτημα μου είναι το εξής. Επηρεάζεται η ψυχική μας υγεία εκτός από τις αξίες μας, τις εμπειρίες μας κτλ. Και από τη διατροφή μας. Συνδέεται με κάποιο τρόπο η ποιότητα της τροφής με την ψυχική υγεία. Σε ευχαριστώ πολύ. Wow! Ήρθε εδώ. Να το δω! Την ώρα που πήγα. Ούτε ζωντανό να μας έβλεπε. Ναι! Ούτε να ξέρω ότι κάνω αυτή τη συζήτηση. Εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα στους ψυχολόγους και αυτό σε ζητούσαμε ακριβώς τώρα που το είδα. Ναι. Παίζει ρόλο η διατροφή της ψυχικής υγείας. Παίζει ρόλο και μάλιστα οι ψυχολόγοι το ξέρουν από πρώτο χέρι και πάρα πολλοί που μπήκαν και ασχολήθηκαν με την διατροφή κάποια βασικά πράγματα ξέρουν πολύ καλά πλέον ότι δεν μπαίνουν στη διαδικασία να ψάξουν συναισθηματικό κόσμο και ψυχολογικά θέματα του πελάτη τους εάν αυτός είναι όλη μέρα θεονίστικος, είναι με ένα καφέ, καπνίζει, τρώει το βράδυ μια πίτσα και προσπαθεί να τον κάνει να είναι καλά. Δεν γίνεται να ψάξεις παραπάνω. Γιατί η διατροφή αν είναι συνεχώς με περισσότερες θερμίδες από όσες χρειάζεται και συνεχώς το σώμα του αγωνιά, περνά μια αγωνιώδη κατάσταση να χωνέψει φαγητό που του είναι άχρηστο, πάλι δεν μπορεί να είναι καλά ψυχικά. Mm-hmm. Δηλαδή και μια η άκρη της αδυναμίας, αλλά και η άλλη της ναυτίας και της ζαλάδας είναι και δύο πολύ παρόμοιες, οι δύο άκρες. Πεινάω και έχω φάει υπερβολικά. Εμένα μου έκανε εντύπωση, έχω παρατηρήσει ανθρώπους οι οποίοι όταν τρώνε πολύ, φτάνουν σε ένα σημείο που έχουν λόξιγκα. Σαν να τους λέω το στομάχι, σταμάτα, δεν χωράει άλλο. Και επιμένουν και τσιλούν από μια κυπριακή. Τσιλούν το λόξιγκα με περισσότερο φαγητό. Αυτό είναι καθαρά στοιχείο υπερφαγίας. Στοιχείο υπερφαγίας και καθαρά σύνδεση. Καθαρά συνδεδεμένο με τη συναισθηματική πείνα και εκεί, ακριβώς εκεί είναι που χρειάζεται να γίνει δουλειά. Εκεί είναι που ερχόμαστε εμείς που είμαστε λίγο πιο, εμείς ιδιαίτερα που είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι σε αυτό το κομμάτι, να κάνουμε, να ανοίξουμε το βιβλίο και να δείξουμε, ξέρεις τι, σου συμβαίνει αυτό το πράγμα, μπορώ να σε βοηθήσω με συγκεκριμένα εργαλεία να το ψάξεις, χωρίς να σημαίνει ότι θα μπούμε στην διαδικασία και να αλλάξουμε ή να σου κάνω ψυχοθεραπεία. Ή να κάνουμε κάτι άλλο που δεν είναι στο δικό μου το τομέα. Μπορώ να σε βοηθήσω να το δεις και πίστεψε με, Θέκλα, είναι εξαιρετικά βοηθητικό. Το έχω δει πάρα πολλές φορές στην καθημερινότητα. Να βοηθήσει τον άλλον απλά και μόνο να το δει, να το συνδέσει, να το κατανοήσει, να το καταλάβει για να μπορέσει να το διαχειριστεί. Πολλές φορές από μόνο του είναι αρκετό. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν είναι. Αυτές οι περιπτώσεις είναι οι περιπτώσεις που συνεργάζομαι πλέον και
ζητάμε και τη βοήθεια ψυχολόγου. Εκείνες είναι άλλες περιπτώσεις. Όμως που... Δεν μιλάμε τώρα για την οικογενή ή νευρική ανορεξία, την ψυχολογική βουλημία που είναι κλινικές οντότητες. Μιλάμε για... Και όχι μόνο, όταν παρουσιάζονται, ξέρεις, έντονα έτσι, συναισθήματα κατάθλιψης ή αιμονικής συμπεριφοράς. Έχει μια διαταραχή συναισθήματος, η οποία έχει συνοδό χαρακτηριστικό και κάποια διαταραχή στη διατροφή, πάλι πρέπει να γίνει και ψυχοθεραπεία. Εμείς όμως μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη παθολογία, δεν διπληρούν τα κριτήρια για διάγνωση από κάποια ψυχική διαταραχή, όμως ήδη αντιλαμβάνονται. Mm-hmm. Ότι η σχέση τους με το φαγητό και το σώμα τους δεν τους κάνει να είναι καλά. Και χαλά και η σωματική αλλά και η ψυχική τους ευεξία από την κακή σχέση με το σώμα και το φαγητό. Πολύ σπουδαίο πράγμα να έχεις καλή σχέση με το σώμα σου και το φαγητό. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου πάντα, μιλώντας. Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ προσωπικά, η οποία είμαι παχύσαρκη, εντάξει. Αλλά με καλές αναλύσεις αίματος. Δηλαδή, γλυκοζηλωμένη με αιμοσφαιρίνη στο 5,1. Τι έγινε με την αντίσταση? Παίρνω τα φάρμακα και κάνω τη διατροφή. Ωραία. Έχει πέσει πολύ η σου αντίσταση, αφού σου λέει γλυκοζηλωμένη είναι 5,1. Όμως, δεν είμαι στα κιλά που ήμουνα, γιατί δεν κάνω κάποια δίαιτα για να φύγουν αυτά τα κιλά. Ακούγοντας σε τώρα, συνειδητοποιώ ότι για μένα ίσως να χρειάζεται μια δίαιτα. Γιατί όντως. Αυτά που διδάσκεις στο πρόγραμμα ή στο βιβλίο, τα κάνω. Ωραία. Είναι κακό σωματικά, από άποψη διατροφής και διαιτολογίας, διατροφολογίας και διαιτολογίας, ότι δεν την κάνω αυτή τη δίαιτα. Δεν το καταλαβαίνω, θα έκλα ξανά, πες μου. Είναι σωστό από άποψη... Είναι κακό που δεν κάνω την πρωτοβουλία, που δεν παίρνω την πρωτοβουλία να ξεκινήσω μια δίαιτα. Θα σου πω γιατί δεν το κάνω. Δεν το κάνω γιατί τώρα είμαι ετοιμάζομαι να γράψω ένα βιβλίο. Και ξέρω ότι ό,τι κάνω θέλω να το κάνω καλά. Οπότε, αν ξεκινήσω δίαιτα, πρέπει να ασχοληθώ πολύ με αυτήν. Οπότε, δεν έχω το χρόνο να το κάνω. Όμως, η υγεία μου η σωματική είναι καλή. Ναι. Άρα, αυτό που μου λες είναι ότι δεν σου είναι προτεραιότητα. Ναι. Αν δεν είναι, δεν είναι. Με κάνει μη υγιή άνθρωπο. Με είδες πως είμαι τώρα, είμαι όπως ήμουνα και πέρσι δηλαδή. Ναι. Μη υγιή δεν σε κάνει. Σίγουρα, εφόσον υπάρχουν αυτή τη στιγμή αναλύσεις είναι καλά. Δεν μπορεί να σε θεωρήσει κανένας μη υγιή. Όμως το υπάρχουν βάρος. Ούτε είναι όλα καλά. Μου είπε ο ενδοκρινολόγος πρόσφατα ότι έχεις αναλύσεις μιας 15χρονης σε όλα τα επίπεδα. Έχω περισσότερα κιλά. Δηλαδή, Ανδρέα, από 20 έως 30 κιλά περισσότερα. Δηλαδή, είμαι 1,63 ύψος. Και αυτή τη στιγμή είμαι γύρω στα 90 με 95 κιλά. Ναι. 4-5 κιλά ανεβοκατεβαίνω το μήνα για λόγους γυναικείους κλπ. Έχω περισσότερα, ας πούμε 20, ας μην πούμε 30. Έχω περισσότερα κιλά. Ναι, δεν είναι όλα άσπρο μαύρο. Τα παραπανήσια κιλά, όπως και το κάπνισμα ή όπως και το αλκοόλ ή οποιαδήποτε άλλη ανθυγινή συμπεριφορά, αυξάνει τις πιθανότητες για να αρρωστήσεις. Εντάξει, αν τα έχεις όλα, έχεις πολύ αυξημένες πιθανότητες. Δεν μιλάω για θέμα υγείας, Ανδρέα μου. Για θέμα υγείας δεν ανησυχώ, γιατί ξέρω ότι οι δείχτες μου είναι όλοι καλοί. Μιλώ για θέμα σχέσης με το σώμα μου και διατροφολογικής υγείας. Μήπως θα έπρεπε να βάλω ένα στόχο, ρε παιδί μου, όταν τελειώσουμε το επόμενο βιβλίο, να ασχοληθώ με το να διώξω τα 15-20 παραπανήσια κιλά, ας μην πω 30, γιατί. Νομίζω ότι αν πάω εκεί που ήμουν να πούμε με μαθήτρια, δεν θα νιώθω άνετα. Κοίταξε, υπάρχουν δύο θέματάκια. Το ένα είναι ότι εάν εσύ νιώθεις καλά με το σώμα σου, δεν έχεις λόγο να το αλλάξεις. Πρόσεξε, αν νιώθεις καλά, δεν έχεις... Είπα σε ένα πρόβλημα όμως ότι νιώθω τέλεια. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Αν όντως νιώθεις καλά, δεν έχεις λόγο να το αλλάξεις. Γιατί αυτό που μου έλεγες πριν, εάν είναι ώρα να ξεκινήσει μια δίαιτα, ξέρεις τι θα σου έλεγα. Για να το καταλάβεις αυτό, πρέπει να βρεις το γιατί σου. Πρέπει το γιατί να είναι ισχυρό. Πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα σε ελκύει. Θα λες, θα το κάνω αυτό, το κόστος μου θα είναι αυτό, αλλά με περιμένει εκείνο. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν θα κινητοποιηθείς για να το κάνεις. Δεν θα κινητοποιηθώ. Εκείνο το οποίο με κινητοποίησε ιδιαίτερα 3 χρόνια πριν και άλλαξα άρδιντη διατροφή μου και αυτή τη στιγμή τρώω... ολόκληρες τροφές, μη επεξεργασμένες, φρέσκα φρούτα, άγουρα. Όχι, ωραία, λογοτεχνική. Η αντίσταση. Ήταν η αντίσταση στην ινσουλίνη και η διάγνωση με διαβήτη, καθώς και το αυτοάνοσο, το οποίο υποχώρησε μετά που ρυθμίστηκε το ζάχαρο. Αυτό ήταν μια εξαιρετική κινητοποίηση.
Άρα το τώρα κίνητρο που... ήταν η υγεία, μόλις την κέρδισες, το άφησες. Ναι. Ωραία. Ναι. Γι' αυτό σου λέω. Η εμφάνιση δεν με νοιάζει. Άρα, σε ποιο λόγο ξέρετε που πρέπει να πάω, όχι σε άρα, αυτή τη στιγμή, Θέκλα, το κίνητρο δεν είναι στο τραπέζι, γιατί λες ότι είμαι ok. Το δεύτερο πρέπει να έχω κίνητρο, εννοείς. Ναι, το δεύτερο που θα σου έλεγα είναι το κομμάτι με την υγεία να μην σου ξαναέρθει. Δηλαδή, μου λες να το κάνω. Εάν νιώθεις καλά στο βάρος σου, αυτή τη στιγμή με το σώμα σου, τότε δεν έχεις λόγο να το κάνεις. Όχι, υπάρχει, είναι καλή δείχτεσμα, Ανδρέα. Είναι καλή δείχτεσμα. Ναι, όμως υπάρχει αποθηκευμένο λίπος, το οποίο θα ήταν υγιεινό, νομίζω, να φύγει. Είναι τώρα. Ίσως στα 50 ή στα 60 να μου βρεθεί μπούμε. Καθώς προχωράει η ηλικία, ναι. Αλλά το βάζουμε στο βάθος του μυαλού μας, μετά που θα τελειώσουμε το επόμενο βιβλίο μας, το οποίο θα είναι και τόσο έτσι μεγάλο, έχουμε πει. Θα βάλουμε στόχο την επιχείρηση κορμί. Να σου πω πόσα βιβλία έγραψες, γιατί συνέχεια, όποτε σε βλέπω, είσαι στο τέλος ενός βιβλίου. Πόσα έγραψες? Πέντε. Το πρώτο είναι η Ανατομία μιας γυναίκας, το οποίο είχε εκδοθεί το 2005 και μπορεί κάποιος να το βρει δωρεάν στην ιστοσελίδα μου σε μορφή flipbook. Το δεύτερο είναι το βιβλίο «Και οι άνδρες έχουν ψυχή» που εκδόθηκε το 2011, το οποίο επίσης υπάρχει στην ιστοσελίδα μου σε μορφή flipbook. Το τρίτο είναι το βιβλίο «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» που έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» και κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2017. Το τέταρτο είναι το βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω», πάλι από τις εκδόσεις «Ψυχογιός», που κυκλοφόρησε το 2018. Και το τελευταίο είναι το βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος», που έχει κυκλοφορήσει το 2019, 24 Οκτωβρίου. Τι γράφει, 24 Οκτωβρίου από το. Τα σημείωσα. Ποιο θα μου συνιστούσες και γιατί? Ποιο θα σου κάνω δώρο, θες να πεις? Ποιο θα μου κάνεις δώρο? Ψυχολογικό πόλεμο, το τελευταίο. Okay. Το ψυχολογικό πόλεμο θα σου κάνω δώρο ή και το «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», γιατί δεν είναι μόνο για μαμάδες, είναι για γονείς και γενικά για ανθρώπους. Σου έχω κάνει δώρο κανένα βιβλίο μου? Όχι. Το είναι μια μεγάλη παράληψη, κύριε Κωνσταντίνο. Θα βρεθούμε την άλλη φορά από κοντά και θα μου κάνεις. Σύντομα θα την φτιάξουμε. Να δω και ποια έχω εδώ διαθέσιμα. Γιατί τώρα με την πανδημία έχουν κλείσει τα ταχυδρομεία. Επειδή γίνονται ανατυπώσεις συνέχεια στα βιβλία, μου στέλνουν κάποια δωρεά για τους φίλους μου. Ναι. Λοιπόν, έχω ξεκινήσει να γράφω το 2005, αλλά είμαι πιο εντατική από το 2017. Αυτή τη χρονιά δεν έχω ξεκινήσει ακόμη. Mm. Είχα κάποια άλλα προβλήματα να επιλύσω. Άμα επιλύσω το γράψιο, θα πάμε στο να γίνουμε κορμάρες. Μου λέει ο Λάζαρος. Έχει έρθει ο Λάζαρος από την Αγγλία, ο γιος μου. Ναι. Ο οποίος είναι τώρα στο τέλος του μάστερ. Είχε σπουδάσει Sports and Exercise Science και τελείωσε το μάστερ του στο Sports Management. Και μου είπε, βρε, κόριλη μου, άμα πάει 80 κιλά, θα σε πηγαίνω και στη θάλασσα. Όμως για να δεις, Ανδρέα, ότι αυτά που. Εμείς έχουμε συμφωνήσει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμφωνούμε. Και, ναι. Για να δεις ότι. Ακολουθώ τη φιλοσοφία ζωής που διδάσκεις και τα δύο μου τα παιδιά είναι extra fit. Mm-hmm. Και ο γιος και η κόρη. Οπότε κάνει καλό καλά. Ήρθαμε να ψάξουμε το πρόβλημα στους δικούς μου γονείς. Και θέλω να παραδεχθώ εδώ δημοσίως ότι έχω κάνει πάρα πολύ συναισθηματικό φαγητό από 7 ετών. Mm-hmm. Μέχρι και 42 έχω κάνει τρομερό συναισθηματικό φαγητό. Από τα 42 και μετά δεν κάνω συναισθηματικό φαγητό. Mm-hmm. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου έτρωγα συναισθηματικά και είναι πολύ άσχημο πράγμα, γιατί δεν χορταίνεις ποτέ. Ναι, είναι συναισθηματική πείνα, δεν χορταίνεις ποτέ. Τρως τον κόσμο όλο, είσαι πρισμένος και δεν χορταίνεις, Ανδρέα. Σε αυτό που μου λες, μου έχει κάνει εντύπωση μια κυρία που μου είπε μια παραφρασμένη φράση και την κράτησε στο μυαλό μου, γιατί μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ξέρεις τι μου έχει πει? Έχω ξεχάσει πώς είναι να πεινάς. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Άγια σου. Ναι. Και εγώ τότε δεν ήξερα πώς πεινάνε. Δηλαδή έπρεπε για να μην πεινάς. Ναι. Εκείνη την ώρα έτσι μου δημιούργησε έτσι πολύ έντονα συναισθήματα. Επειδή εσύ έχει χρόνια που είσαι αδύνατος, Άγγελε, γι' αυτό ξέχασες πώς είναι η παχουλή που τρομπολεί και ξεχνάνε πώς είναι η άπειρα. Μην το λες, ξέρεις τι, δεν πρέπει να κοιτάμε τους αδύνατους ή αυτούς που έχουν ένα υγιές βάρος σαν ανθρώπους οι οποίοι δεν κάνουν λάθη ή δεν ξεφεύγουν ποτέ. Και εγώ κάνω ευκαιρία. Είναι άλλο πράγμα, Ανδρέα μου, ήσουν ως παιδί παχύσαρκος. Εγώ ένα άλλο πρόβλημα που έχω είναι ότι όσο συναισθηματικό φαγητό και να έκανα μέχρι που γέννησα τα παιδιά μου, δεν μπορούσα να παχύνω. Μετά τις γέννες παχύνω. Mm. Δηλαδή στην εφηβεία μου έτρωγα τον Αγγλέωρα και ήμουν αδύνατη.
Και νομίζω ότι ο εγκέφαλος μου έχει αυτή την εικόνα μέσα, ότι ακόμη είμαι αδύνατη. Ενώ είμαι παχουλή, γι' αυτό δεν με βοηθάει. Όπως αυτή που ήταν παχουλή και έχουν αδυνατήσει και δεν το συνειδητοποιούν ότι είναι αδύνατη. Εγώ δεν το έχω συνειδητοποιεί ότι είμαι παχιά. Από εκεί προκύπτει η δυνατή. Δεν θέλω να το αλλάξω. Όχι, θα σου πω, στον εγκέφαλο καταγράφεται, όπως τους εφήβους που όταν μακραίνουν τα άκρα τους ή ψηλώνουν, είναι άτσαλοι γιατί ο εγκέφαλος σου έχει καταγεγραμμένο άλλο μήκος, φαίνεται ότι η καταγραφή του σωματικού βάρους, του πάχους ή του μη πάχους, αργεί να αλλάξει. Θα συνειδητοποιήσω ότι, ρε, δεν είμαι πλέον 60 κιλά, είμαι 90, ας πούμε. Άλλο αυτό. Αυτό, Θεκλά, υπάρχει, παίζεις πάρα πολύ και από την ανάποδη και αυτό είναι που τους λέω όταν φτάσουμε στο σημείο που πρέπει να το πω και να το συζητήσουμε. Αυτό πρέπει να αλλάξεις τελικά είναι την ταυτότητά σου για το ποιος είσαι. Γιατί αυτό αν το δεις από την ανάποδη και όσοι υπήρξαν μικροί παχύσαρκοι, είχαν πολλά κιλά, κουβαλούν αυτή την ταυτότητα. Ναι, αυτό σου λέω. Ναι, και, όσο... λέω μήπως και εσύ έχεις κάτι τέτοιο. Επειδή ήσουν μικρός παχουλός και τώρα είσαι αδύνατος. Να μην το έχεις συνειδητοποιήσει ακόμα την δυνάτησες. Αν δεν βγάλεις την έβγαλα, αν δεν βγάλεις αυτή την ταυτότητα, θα εξακολουθείς να κάνεις συμπεριφορές που εναρμονίζονται με εκείνο που πιστεύεις ότι είσαι. Ή ακόμη και αν δεν τις κάνεις, δεν θα είσαι ευτυχής. Δεν θα είσαι χαρούμενος με την εμφάνισή σου. Ακριβώς. Θα νιώθεις την έκεια ότι κάτι πάει χει. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Είναι σημαντικό, γι' αυτό ξεκίνησα και μίλησα πριν για τις σκέψεις και για την ανάγκη να τις αμφισβητήσεις, τις δυσλειτουργικές σκέψεις. Πολλές φορές τι ακούω, ας πούμε. Ξέρεις, αυτό το πάλι έφαγες, έγινες γουρούνα, είσαι παχιά, είσαι, με μια ζωή έτσι θα είσαι, δεν αξίζει να προσπαθείς. Ξέρεις, όσο παίζει αυτό το σενάριο στο μυαλό σου, δεν μπορείς να κάνεις κάτι για να το αλλάξεις. Θα σταματήσουμε να κάνουμε bullying του εαυτού μας, των παιδιών μας, των φίλων μας. Ακόμα και αν δεν το πιστεύεις. Είμαστε εξαρνητικοί. Όπως εσύ δεν μου είπες, πού πας κορίτσι μου με το 90 κιλά. Δεν θα σου έλεγα ποτέ. Ακούω πολλές ατάκες από κορίτσια, από γυναίκες που έρχονται εδώ και μου λένε ή πράγματα που τους λέγανε που ήταν μικρές ή ακόμα και μπαμπάς, αυτά τα πασουρτούα, μουζουρτούα. Όχι, εμένα λένε μου ότι θα γίνω όπως την πασιά του περιοδικού. Τι μου λένε. Έγινες. Θυμάσαι που μου έλεγες. Έγινα. Είμαι πασιά και φτιάχνω στο περιοδικό. Ναι, ήμουν και εξώφυλλο πρόσφατα. Λοιπόν, επειδή πρέπει να κλείσουμε, γιατί ο Ανδρέας έχει άλλη συνάντηση μετά, σας ξαναδείχνω το βιβλίο του Ανδρέα Κωνσταντίνου, διαιτολόγου, διατροφολόγου, CHWC, Master Practitioner Eating Disorders and Obesity, Diet Coach, Mind Diet Coach. Δες τη διατροφή αλλιώς, μέσα από διαλόγους και αληθινά περιστατικά. Μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία. Η ιστοσελίδα του Ανδρέα στο διαδίκτυο είναι minddietcoach.gr. Και είμαι σίγουρη, Ανδρέα, ότι θα κατακλειστούμε από email και θα κλείσουμε και άλλη συνάντηση για να συζητήσουμε τις απορίες των φίλων. Και επίσης, υπενθυμίζω ότι ο Ανδρέας διδάσκει διαδικτυακά μαθήματα masterclass. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κενό. Στο μέλλον θα έχει. Που μπορεί κάποιος να μπει στη διαδικτυακή του πλατφόρμα και να μάθει πρακτικά και σε επίπεδο ομάδας και έχει και το θεραπευτικό της η ομάδα, ότι μοιράζεται ο κόσμος τις εμπειρίες του. Μια και το λες, ναι, η πλατφόρμα είναι ένας τρόπος που κάνουμε τα μαθήματα, αλλά μετά συναντιόμαστε όλοι σε μυστική ομάδα στο Facebook. Οπότε εκεί καθημερινά έχουμε αλληλεπίδραση, συζήτηση και προσωπικές εμπειρίες, χωρίς να είναι υποχρεωτικό καθένας να βγαίνει. Για μένα σίγουρα είναι. Εγώ τα μοιράζομαι. Να μας πεις πόσο στοιχίζει κάποιος να πάρει αυτά τα masterclasses. Υπάρχει στο διαδίκτυο ETP, είναι στην σελίδα μου, όταν πάτε εκεί που λέει masterclass, υπάρχει όλο λεπτομέρειες κατά πως είναι. Αλλά υπάρχει, είναι η αρχική τιμή και υπάρχουν και ευκολίες και υπάρχουν και εκπτώσεις ανάλογα με την εποχή που το πάρεις. Ας επικοινωνήσω μαζί μου με προσωπικό μήνυμα. Είναι αναρτημένα, είναι όλα εκεί. Ανδρέα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα ξαναμιλήσουμε εμείς, δεν γλιτώνεις. Τώρα που βρήκαμε αυτό με το Skype, πω! Το κάνουμε κάθε μέρα. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, Ανδρέα. Γεια, γεια.